ΣΕΣΑΕ δραστηριοποιείται στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία 90 χρόνια και θα έλεγα ότι προσφέρει πάρα πολύ σημαντικό έργο, δίνει μεγάλη προστιθέμενη αξία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Σήμερα είχαμε μια εκδήλωση με κεντρικό θέμα το ESG. Το ESG είναι μια πραγματικότητα, μας επηρεάζει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως. Και είναι απαραίτητο οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούμε σε αυτό το νέο περιβάλλον. Τώρα, στην ερώτηση που μου κάνατε, ποιους τομείς επηρεάζει, επηρεάζει πάρα πολλούς τομείς και πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας στο underwriting. Ένας τομέας είναι το aviation, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Πρέπει σιγά σιγά να γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος του τρόπου που αποφασίζουμε ποιους κινδύνους θα ασφαλίσουμε και με ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό. Το περιβάλλον συνεχώς αλλάζει. Αυτό μας επηρεάζει όλους μας ως πολίτες και καταναλωτές, αλλά παράλληλα επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως ασφαλιστές. Όλα αυτά τα στοιχεία μεταβάλλονται, επηρεάζουν τους κινδύνους. Οι κίνδυνοι ουσιαστικά στη συνέχεια μεταφέρονται κατά κάποιο τρόπο και οι ζημίες οι οποίες προκαλούνται από την αλλαγή του περιβάλλοντος στους καταναλωτές. Και όλο αυτό είναι ένα πλέγμα και μια δραστηριότητα η οποία αγγίζει άμεσα την ασφαλιστική αγορά. Και εμείς έχουμε την υποχρέωση ως πολίτες να σκύψουμε πάνω και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ή να δώσουμε λύσεις στην καλυτέρευση αυτής της δύσκολης εξέλιξης. Από τη δική μας πλευρά ως ασφαλιστές έχουμε μεγαλύτερη υποχρέωση έτσι ώστε να προστατεύσουμε και τα περιουσιακά στοιχεία και τις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι μας εμπιστεύονται αυτό το πολύτιμο αγαθό της ασφάλισης. Ο σύνδεσμος είναι κοντά. Θα συνεχίσει με τις επόμενες εκδηλώσεις να δίνει και να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό, σε όλους μας, σημαντικά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούμε εμείς και τα παιδιά μας να απολαύσουν ένα περιβάλλον καλύτερο για το μέλλον μέσα από αυτή την ενημέρωση την οποία θα τους κάνουμε σταδιακά για το συγκεκριμένο θέμα. Το ESG μπορεί να οριστεί με μία απλή φράση. Βγάλε χρήματα, αλλά όχι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να εφαρμόσει αυστηρούς κανονισμούς, που τα λέει regulations, και να υποχρεώσει τις εταιρείες, καταρχήν όλες τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις εισηγμένες και τους οργανισμούς του δημοσίου, οργανισμούς δημοσίου ενδιαφέροντος, να αρχίζοντας από το 24, να περιγράψουν τι κάνουν για τα τρία στοιχεία του ESG, που είναι περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ελεγχθούν από εξωτερικό ελεγκτή και αυτά τα στοιχεία, εάν δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει μια εταιρεία, θα έχει επιπτώσεις και πολλαπλές επιπτώσεις, γιατί θα μειωθεί η χρηματοδότησή της, θα μειωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Είδαμε πόσες τράπεζες έχουν κλείσει στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες. Γιατί έκαναν κακή εκτίμηση του κινδύνου χρηματοδοτήσεων που εχορήγησαν. Το ESG λέει ότι πριν χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να κάνεις μία λεπτομερή αξιολόγηση κινδύνου. Για το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνεις και για το περιβάλλον και για το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή χρηματοδοτείς ένα συγκρότημα ξενοδοχείων, σπίτια. Είναι σε περιοχή που μπορεί να τα χτυπήσει τσουνάμι. Είναι σε περιοχή που μπορεί να καταστραφούν από πλημμύρα. Είναι σε περιοχή που μπορεί να βγει ο ωκεανός σε 10 χρόνια και να τα πνίξει. Και βέβαια το κοινωνικό σύνολο, όχι ενέργειες της πλάκας του τύπου μαζεύουμε σκουπίδια από τη γειτονική παραλία, τι πραγματικές υπηρεσίες προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Και κάτι που μου έκανε σήμερα εντύπωση από το ΣΕΣΑΕ, ετοιμάζουν μια εκδήλωση όπου τα παιδάκια των διευθυντικών στελεχών θα μάθουν τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών, τις οποίες όλα τα κράτη του κόσμου έχουν αναλάβει να επιτύχουν μέχρι το 2030. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν θα πρέπει να μας προβληματίσουν για το αύριο σαν ασφαλιστική αγορά, σαν ασφαλιστικές εταιρείες και να εντάξουμε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά μας, το νομοθετικό, μέσα στις επιχειρήσεις μας για ένα καλύτερο περιβάλλον, για ένα καλύτερο αύριο. Εσείς ως συνεταιριστική έχετε και μια εικόνα και από άλλες χώρες. Σε τι επίπεδο ενδεχομένως βρίσκονται εκείνοι και σε τι επίπεδο ίσως η ελληνική ασφαλιστική αγορά, αν μπορείτε να μας πείτε.
Δυστυχώς η ελληνική ασφαλιστική αγορά, μάλλον στην Ελλάδα γενικότερα, μην το πιάσουμε στην ασφαλιστική αγορά, γιατί κάθε εταιρεία ξεχωριστά έχει κάνει αρκετά βήματα, αλλά σαν χώρα, συγκριτικά με τις χώρες του εξωτερικού με τις οποίες συναναστρεφόμαστε, δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω και στα θέματα των νόμων, αλλά κυρίως και στα θέματα της ανάπτυξης του ESG, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει και να δουλέψουμε με εντατικούς ρυθμούς. Περιβαλλοντική διαχείριση, η αηφόρος ανάπτυξη, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε τις επιχειρήσεις μας και λειτουργούμε και σαν πολίτες αυτής της κοινωνίας. Είναι ένα θέμα που δεν αφήνει τίποτα που να μην το αγγίζει. Τούτη εδώ η εκδήλωση, ξεκινώντας τον εορτασμό των 90 χρόνων του ΣΕΣΑΕ, θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητη ώστε το χρόνο αυτό να τον αφιερώσουμε σε αυτό το αντικείμενο, το οποίο τα επόμενα χρόνια, προχωρώντας στην υποχρέωσή μας να πάμε την κοινωνία και το μοντέλο λειτουργίας της σε έναν πιο αηφόρο τρόπο λειτουργίας, σε έναν πιο διατηρήσιμο τρόπο λειτουργίας, νομίζουμε ότι ήταν απαραίτητη, γιατί δίνει στην αγορά μας καταρχήν την εγρήγορση, την ενημέρωση, την εκπαίδευση σε επίπεδο των ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις στην εταιρεία, που είναι τα μέλη του ΣΕΣΑΕ, και από εκεί και μετά δεν έχει τέλος αυτή η συζήτηση. Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, αγγίζει όλες τις πλευρές και τους τομείς της δραστηριότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ημών των ίδιων σαν στελέχη της, ημών των ίδιων σαν καταναλωτές, σαν το πώς ζούμε, το πώς αντιλαμβανόμαστε την παρουσία μας σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την κοινωνία, σαν ενεργοί συμπράττοντες και συμμετέχοντες. Καταρχήν, πραγματικά ο ΣΕΣΑΕ νομίζω έκανε πολύ καλά που για τα 90 χρόνια, για να γιορτάσει τα 90 χρόνια, επέλεξε το θέμα της βιωσιμότητας, του ESG, να είναι το κεντρικό θέμα των ομιλιών που θα έχουμε και των συζητήσεων που θα κάνουμε, διότι απασχολεί όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία και ο ασφαλιστικός χώρος έχει πραγματικά να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από τις αποφάσεις που λαμβάνει για τα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια, για τα επενδυτικά του χαρτοφυλάκια, μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, να στηρίξει τους πελάτες να κάνουν τη μετάβαση, και αυτός είναι ίσως ο νέος συμπληρωματικός ρόλος που έχουμε ως ασφαλιστές, εκτός από το να καλύπτουμε τις ζημιές που συμβαίνουν, είναι να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για την πρόληψη και για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Για να μεταβούμε σε αυτό που λέμε από ζημιωτής ζημιών σε συνέτερος, from payer to partner το λένε στα αγγλικά, και είναι η νέα τάση που λέει ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους πελάτες, πρέπει να είμαστε συνοδοιπόροι τους, να είμαστε δίπλα τους, να τους στηρίξουμε να κάνουν αυτή τη μετάβαση, διότι τελικά εμείς είμαστε εδώ για να αναλάβουμε τους κινδύνους που παράγουν, και αν δεν μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι, μπορεί να καταστούν και μη ασφαλίσιμοι, και δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτό. Οπότε ο ρόλος μας είναι όλο και πιο σημαντικός και πιο πολύπλοκος, αλλά και πιο ουσιαστικός. Θεωρώ ότι είναι το πιο ζεστό αντικείμενο αυτή την εποχή για την ασφαλιστική αγορά, είναι γενικότερα για την αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι η ασφαλιστική αγορά πρέπει να ενημερωθεί, τα στελέχη πρέπει να ενημερωθούν. Το εντάξαμε στο πλαίσιο του εορτασμού των 90 χρόνων, δίνοντας αυτή τη σημασία. Κάνουμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με την πρώτη εκδήλωση που υπόθηκαν σημαντικά πράγματα για να ενημερωθούν τα στελέχη και ειδικότερα τις επιπτώσεις που έχει το ESG στην ασφαλιστική αγορά. Θα κάνουμε και άλλη εκδήλωση πάνω στο θέμα. Θα προχωρήσουμε, σήμερα μιλήσαμε για το περιβάλλον, στο επόμενο θα μιλήσουμε για το κοινωνικό, το social κομμάτι του ESG, και θα κλείσουμε στο τέλος του χρόνου
με τα συμπεράσματα των ομιλιών αυτών που κάναμε για το ESG, γιατί θεωρούμε ότι είναι πρωτεύουσα σημασίας. Παντρέψαμε λοιπόν τα 90 μας χρόνια με το πιο επίκαιρο θέμα που έχει η ασφαλιστική αγορά, κατά την άποψή μου. Και να μην ξεχνάμε ότι το ESG βοηθάει εμάς σαν οργανισμούς, αλλά εκπαιδεύουμε και τους πελάτες μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ευαισθητοποιηθούν και οι πελάτες μας απέναντι στις προκλήσεις του ESG. Τα στελέχη της αγοράς διψάνε να ενημερωθούν για θέματα που τους απασχολούν στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και ευρύτερα. Το ESG το ακούμε, δεν θέλουμε να κοιτάμε πίσω, θα κοιτάμε μπροστά. Και μπροστά ανοίγει ένας μεγάλος κύκλος που θα ασχοληθούμε με θέματα περιβάλλοντος, θέματα διακυβέρνησης σωστής και θέματα κοινωνίας. Ανοίξαμε σήμερα τον πρώτο κύκλο για το περιβάλλον. Όλοι μας μάθαμε, ακούσαμε και λεπτομέρειες από τους εξαιρετικούς ομιλητές που μας συνεπήρανε. Εγώ φεύγω ενθουσιασμένος και από ό,τι είδα και πάρα πολλά μέλη και στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. Θα ακολουθήσουν και τα επόμενα δύο βήματα. Και μέσα από αυτό θα μπορέσουμε να το περάσουμε σε όλοι μας τις εταιρείες μας, αλλά και θα αισθανθούμε και ασφαλέστεροι στο τι πρέπει να γίνει στο μέλλον για την κοινωνία, για μια βιώσιμη ανάπτυξη, και οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι πρωτοπόροι στην ελληνική οικονομία για αυτό το μεγάλη αλλαγή που γίνεται παγκοσμίως. 90 χρόνια είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε είναι πολύ σημαντικό για μας που είμαστε μέλη του Συνδέσμου να μπορούμε να γιορτάσουμε ένα τέτοιο γεγονός. Το ESG είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί την αγορά μας, απασχολεί γενικότερα τον κόσμο, και μία από τις βασικές μας προτεραιότητες στον ΣΕΣΑΕ είναι να ασχολούμεθα με θέματα τα οποία απασχολούν τα μέλη μας, αλλά και ευρύτερα, και σαν πολίτες, αλλά σίγουρα και σαν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. Η ασφαλιστική αγορά θα επηρεαστεί και μπορεί να επηρεάσει και την υπόλοιπη κοινωνία με πολλούς τρόπους μέσα από τις εξελίξεις που συνδέονται με το ESG, δηλαδή το περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση. Οπότε τα περισσότερα από τα μέλη μας έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν στις εταιρείες, στους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται, και θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, για να ακούσουμε και απόψεις από ειδικούς όπως σήμερα.